σύμφωνα με το πόρισμα της Επιτροπής Σοφών, οι μισθοί στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ ψηλοί. Γι' αυτό άλλωστε και προτείνει να μειωθούν οι μισθοί για όλους τους εργαζόμενους και ειδικά για τους νεοπροσλαμβανόμενους κάτω των 25 χρονών ακόμα περισσότερο. Θα φτάσουμε δηλαδή να δουλεύουμε για ένα κομμάτι ψωμί, όχι ότι ήδη δεν δουλεύουμε έτσι. Στο αντίποδα, τα σωματεία μας, το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Καρδίτσας και το Σωματείο και η Ομοσπονδία Οικοδόμων Καρδίτσας, συντασσόμενοι με μια σειρά από εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες, κατεβάζουμε πρόταση και το κατεβάζουμε και σαν πρόταση νόμου κιόλας στη Βουλή τη Δευτέρα και ζητάμε υπογραφή κλαδικών συλλογικών συμβάσεων για όλους τους εργαζόμενους, υποχρεωτικότητα των συμβάσεων αυτών και άμεση εφαρμογή. Θεωρούμε ότι η κυβέρνηση με αυτά που λέει και κάνει μας κοροϊδεύει, μας οδηγεί υποτασσόμενη στο κεφάλαιο στην ανέχεια και καλούμε τους εργαζόμενους τη Δευτέρα στις 6.30 ώρα το απόγευμα στο συλλαλητήριο, στην πικετοφορία, στη Δημοτική Αγορά. Παράλληλα, ένα κομμάτι της Επιτροπής Σοφών του Πορίσματος μιλάει για μετατροπή του επιδόματος εργασίας σε επιταγή εργασίας. Δηλαδή τι κάνει, παίρνει ακόμα και αυτά τα λίγα χρήματα τα οποία έπαιρναν πολύ λίγοι άνεργοι, λιγότερο από 10% των ανέργων που παίρνουν σήμερα επίδομα ανεργίας, το δίνει με τη μορφή αυτή στους εργοδότες, σαν δώρο, για να μειώσει ακόμα περισσότερα τα λειτουργικά τους έξοδα. Τα σωματεία μας, πάλι την Τετάρτη, το πρωί, 10 η ώρα, θα κάνουν παράσταση μαρτυρίας στον ΟΑΕΔ.